έτσι, μέσα σε όλα. Πού πάμε? Πάμε στο Μαύρο Πάσχα, τις μέρες στην Ατσάκη και την Μύρνα Στρατή, διότι χωρίσανε. Μετά μπορεί να είναι άσχημο το Πάσχα, μπορεί να είναι καλό αυτό. Δεν ξέρεις. Είναι καλό. Όταν χωρίζει ο άνθρωπο, δεν είναι καλά πάντα ψυχολογικά. Μερικέ φορέ είναι και για καλό. Ρε. Γιατί χώρισαν, ξέρει. Παιδιά, μετά από 4 χρόνια. Όχι που μα αφορά, αλλά. Αλλά έτσι. Κουβέντα να γίνεται δεύτερα του Πάσχα. Εγώ θα σου πω, το γράφει η κυρία Λάιφ ο Δερμιτζάκη, ότι η Μέρη έφυγε από το σπίτι. Άρα για να φύγει η Μέρη από το σπίτι, βεβαίω, είχαν πριν 2 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Κοντά με τον Πεντατζίκη, μάλιστα, αγαμένανε. Λοιπόν, για να φύγει η Μέρη από το σπίτι, κάτι έχει γίνει όπω καταλαβαίνει. Εδώ και 1,5 μήνα έχουν χωρίσει. Κάτι θα έχει γίνει, κάποια φασάρια, κάτι. Δεν φεύγει άλλη έτσι, δεν είναι τρελή να φύγει άλλη έτσι. Ήταν ρε παιδί μου κοινή συνενέση ο χωρισμός ή κάποιος έφταιγε? Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ήταν απόφαση της Μέρης να χωρίσουν. Α, η Μέρη αποφάσισε. Χωρίς να μου το έχει πει η Μέρη αυτό, έτσι, ούτε ο Μύρωνας. Ναι. Η Μέρη απλά μου βεβαίωσε ότι έχουν χωρίσει. Λοιπόν. Ρε παιδιά, και εσά εγώ ξέρω, ναι. Συγγνώμη λίγο, εγώ ξέρω ότι έγινε πάντως σε πολύ ήρεμους τόνους και χαμηλούς. Δηλαδή ότι δεν έγινε. Και γι' αυτό δεν ακούστηκε κιόλας. Δηλαδή, και εδώ και καιρό, ας πούμε. Εντάξει, πριν. Ήταν καιρό μαζί και δεν το ξέραμε. Ήταν 4 χρόνια πριν. Πάντα έτσι. Ναι, αλλά πριν χωρίσεις φυσικά και μαλώνεις. Πάντως, παιδιά, τώρα δεν το λέω. Κοίταξε, αν το συζητάς. Αν έχει γίνει όμως και κάτι χοντρό, πλακώνεσαι, το λύνεις και φεύγεις. Και το ξέρα και λέω, γιατί δεν το ξέρα. Και έτσι λέω, αν θυμάστε καλά, ότι σήμερα δεν θα γίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θα σε ρωτήσω. Επειδή κάθε φορά σε ρωτάμε γι' αυτό, σήμερα καθόλου δεν σε ρωτάμε. Κοίταξε, Σάσα μου, η απάντηση σε αυτό που σου λέω ότι πιστεύω ότι έγινε σε ήρεμου τόνου είναι ότι όταν είχε έρθει σε εμά την εκπομπή, εγώ μετά το σκέφτηκα γιατί το είχα διαβάσει σε site το Πάσχα. Στο yupi.gr, λε. Ναι, ότι όταν είχε έρθει στην εκπομπή, άλλαζε αμέσω κουβέντα. Και εγώ λέω, εντάξει, βαρέθηκε να βαρέθηκε. Ναι, αλλά 4 χρόνια την κρατάμε τα ίδια. Γι' αυτό το θεωρεί φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Όχι, αν δει τη συνέντευξη, αν μπει μέσα στον Αντένα και δει τη συνέντευξη, δεν ήθελε να απαντήσει. Το οποίο τι σημαίνει, ότι εδώ και καιρό προφανώ το έχουν χωρίσει. Στο ραδιόφωνο μίλησε το Real FM που είχατε κάνει συνέντευξη εσεί. Μίλησε, με την Ελεάνα. Όχι, δεν είναι έτσι. Έγινε. Απλά δεν μίλησε όμω ότι τα έχουμε κτλ. Μα τι να πει, αφού είναι 4 χρόνια μαζί, δεν εξηγήσει κοπέλα, δεν είναι κάτι φρέσκο. Και να σου πω και κάτι, ρε παιδιά. Τι, γιατί ουρλιάζει ο Γιάννης? Να σας πω και κάτι. Ήταν ένα πιγκουίν. Όταν χωρίσουν δύο άνθρωποι που είναι 4 χρόνια μαζί, μπορεί να δώσει και μια δεύτερη ευκαιρία. Μακάρι, εγώ θα χαρώ πολύ. Δεν ξέρεις αν θα χαρίσει. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια. Παιδιά, όντως. Και είναι και καλά παιδιά και οι δύο. Απλά γιατί. Τι έγινε με χώρισε, βέβαια, παιδιά, εντάξει. Παιδιά, δεν σημαίνει ότι δύο άνθρωποι που χωρίζουν καταστρέφονται μετά. Όχι, αλλά. Το θέμα είναι να πέρασαν καλά, να έχουν μια καλή σχέση. Θέλετε να σας δώσω παραδείγματα ανθρώπων που έχουν χωρίσει και είναι καλύτερα μετά. Ναι, για πες μας. Και ο ένας και ο άλλος. Πώ ρωτάω τώρα και αφού... δεν μα λε. Σου λοιπόν. Γράψε μου. Γράψε. Όχι. Μα το πες στον αέρα, πες λοιπόν. Πάντως, εγώ έχω να πω. Θέλω να σα πω ότι σήμερα δίνουμε 5.000 ευρώ. Γιατί δεν μα λέει. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο ποιητή. 5.000 ευρώ απολύτως μετρητά. 90, 11, 51, 51, 10. 5.000 μετρητά σήμερα, δεύτερη μέρα του Πάσχα. Εκμεταλλευτείτε αυτή την πολύ μεγάλη προσφορά. Επίσης, εκτός από τα 5.000, διεκδικήστε σήμερα τηλεφωνώντας στο 90 11 51 51 10 και αυτό εδώ το πακετάκι. Τηλεόραση 40 ετών LED και Blu-ray DVD. Τηλεόραση και Blu-ray, 1.000 ευρώ αυτά. Και 5.000 μετρητά, 6.000, τηλεφωνώντας τώρα στο 90 11 51 51 10. Δευτέρα του Πάσχα μας βλέπετε χαλαρή από το σπίτι. Τηλεφωνήστε για να κερδίσετε αυτά τα πολύ μεγάλα δώρα που δίνουμε σήμερα. Άντε, τελειώσαμε, πάμε για μαγειρική. Τι θα γίνει σήμερα, τι τρώνε συνήθως? Τι τρώνε? Ό,τι περισσεύει. Αρνάκι κρύο. Αρνάκι κρύο. Να πούμε ότι σε λίγο μετά τις διαφημίσεις έχουμε και αργυρό, έχουμε και λίτσα ζωντανά. Να πούμε. Τσοκομπανάνα, παιδιά. Τσοκομπανάνα. Τι κάνει? Τσοκομπανάνα με κρέμα και βάση από τσουρέκι. Έλα, ρε αργυρούλα, τρελάνε μας. Λοιπόν, και μετά έχουμε και άλλο section με gossip, ξέρετε. Και βέβαια έχουμε και live εδώ Νίκο Οικονομόπουλο. Ξεζούμισες! Μας έχεις ξεζουμίσει, Λιάκα, σήμερα. Έτσι πρέπει, Γιώργα.